Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε ακόμα μια φορά σε ένα Greek Stories εδώ στο Hellenic TV, όπως κάθε Δευτέρα. Σήμερα είμαστε ελληνικό σταθμό στην Αγγλία, άρα ποια είναι η καλύτερη έτσι, επιλογή από το να μιλήσουμε για αγγλικά. Έχουμε μαζί μας σήμερα τον Θάνο, Θάνος Μέγκρελης. Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Το είπα σωστά το επίθετο, τα κατάφερα. Μεγκρέλης. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, ο Θάνος Μεγκρέλης, λοιπόν, ο οποίος είναι καθηγητής αγγλικών, αλλά το σημαντικό είναι ότι δεν είναι μόνο καθηγητής αγγλικών. Ξέρει και τους ιδιωματισμούς, ξέρει πώς να μιλήσει στα business αγγλικά ουσιαστικά, σωστά. Σωστά, σωστά. Ευχαριστώ πολύ πρώτα απ' όλα, Αυγουστίνε, για την πρόσκληση που με έκανε στο κανάλι για να μιλήσω και να παρουσιάσω τη δουλειά μου. Το εκτιμώ ιδιαίτερος. Εμείς ευχαριστούμε για την τιμή που μας έκανες και θέλω να μου πεις λίγο για σένα. Ήσουν παλιά στην Αγγλία, είσαι τώρα στην Ελλάδα. Πες μου λίγο την ιστορία σου και πώς αποφάσισες να ασχοληθείς έτσι με τα αγγλικά. Πήγα στην Αγγλία πρώτη φορά το 9 για να σπουδάσω δεύτερη φορά. Γιατί οι σπουδές μου αρχικές ήταν πάνω στα ΤΕΦΑ. Ναι, καμία σχέση. Όπου έκανα ένα bachelor, ένα μεταπτυχιακό πάνω στα ΤΕΦΑ, στην αποκατάσταση. Αλλά το 9 αποφάσισα να φύγω, να πάω να σπουδάσω στην Αγγλία σαν εκπαιδευτικός στο UCL, στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, στο University College of London. Μετά από εκεί και πέρα τα πράγματα πήγαν καλά για μένα που κατάφερα να βγάλω το QTS, το Qualifying Teaching Status. Ναι. Οπότε με προσέλαβαν σε ένα σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σιγά σιγά ανέβηκα στο career ladder που λέμε και έτσι έφτασα σε μια πολύ καλή θέση μετά από κάποια χρόνια που ήμουν αποδιευθυντή σε σχολείο. Εκεί όταν τελείωσα το bachelor μου εξειδικεύτηκα πάνω στα μαθηματικά, στη διδασκαλία μαθηματικών και αγγλικών. Οπότε άρχισα να διδάσκω αγγλικά σε Άγγλους και μαθηματικά σε Άγγλους. Όλα τα μαθήματα γινόταν στα αγγλικά. Σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Όταν λέμε δευτεροβάθμια εκπαίδευση secondary school στην Αγγλία, εννοούμε από year 7 to year 11. KS3, KS4 ξέρουν όσοι έχουν τα παιδιά τους σε αγγλικά σχολεία, ξέρουν. Οπότε, Θάνο, πρέπει να είναι λίγο δύσκολο να είσαι Έλληνας και να διδάσκεις αγγλικά σε Άγγλους. Σε Άγγλους, ναι. Ήταν όντως κάτι challenging, αλλά εντάξει, με τα χρόνια αποκτάς εμπειρία. Ήταν και το σχολείο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο φυσικά, το πόσο σε βοηθάνε οι συνάδελφοι να μπορείς να κατανοήσεις το σύστημά τους, γιατί δεν είναι μόνο τα δύσκολο το κομμάτι, δηλαδή να διδάξεις αγγλικά, να διορθώσεις την προφορά σου, αλλά το δύσκολο κομμάτι είναι να κατανοήσεις και το σύστημα το εκπαιδευτικό, το οποίο είναι αρκετά διαφορετικό από το δικό μας, θα έλεγα, σε πολλούς τομείς, στο πώς διδάσκεται η ύλη, στο πώς συντάσσεται η ύλη, και πώς αξιολογείται η ύλη. Έχει πολλά κομμάτια διαφορετικά. Είχες κάποια έτσι challenges όταν έκανες μαθήματα στους Άγγλους στην Αγγλία? Είχα αρκετά challenges στον πρώτο καιρό, ναι, όντως. Αλλά αυτά με τη βοήθεια των συναδέλφων και με αρκετή κατανόηση ξεπεράστηκαν και επειδή πολλοί πίστεψαν σε μένα, μπόρεσα και κατάφερα με τον καιρό και βελτιώθηκα πάρα πολύ και έφτασα σε ένα σημείο. Γι' αυτό και μου εμπιστεύτηκαν τέτοια θέση σε ένα σχολείο. Πάρα πολύ σωστό, πάρα πολύ καλό αυτό και πολύ σημαντικό να σου εμπιστευτούν τέτοια θέση όταν δεν είσαι Άγγλος. Ναι, ιδίως τώρα όταν έχεις ένα σχολείο με 360 παιδιά που καθημερινά έχεις να έρθεις σε επαφή με χιλιάδες ανθρώπους. Γιατί δεν είναι μόνο οι γονείς των παιδιών, είναι και οι συγγενείς, είναι και οι carers που μπορεί να έχουν κάποιους carers, μπορεί να έχουν κάποιους άλλους ανθρώπους που νοιάζονται για αυτά τα παιδιά. Οπότε ήταν μια αρκετά δύσκολη κατάσταση, δηλαδή σε αυτό το επίπεδο που έφτασα, για να μπορέσω να ανταπεξέλθω. Αλλά με βοήθεια πιστεύω ότι στην Αγγλία, επειδή υπάρχει κάποια κατανόηση στον χώρο αυτό, μπορείς να φτάσεις πολύ ψηλά. Και πες μου κάτι, μιλάμε τώρα για τους Έλληνες οι οποίοι μαθαίνουν πάρα πολύ καλά αγγλικά, άπτες στα αγγλικά. Είναι δύσκολο έτσι να καταλάβουν πώς να μιλήσουν σωστά αγγλικά σε ένα χώρο εργασίας, ας πούμε? Είναι διαφορετικά τα αγγλικά που έχουμε μάθει στην Ελλάδα ή στα φροντιστήρια με αυτά που θα πρέπει να μιλήσουμε όταν είμαστε σε ένα γραφείο ή ακόμα και online τώρα με την πανδημία? Ναι, πιστεύω πως είναι αρκετά διαφορετικά. Δηλαδή στην Αγγλία, στην Ελλάδα, αυτό που συνήθως γίνεται όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, γιατί εξυπηρετεί κάποιους σκοπούς για να περάσει ο κάθε εκπαιδευόμενος σε ένα τεστ, δεν μαθαίνουν αυτοί καθ' αυτήν την έκφαση της γλώσσας
που βγαίνει μέσα από συνδεδεμένη με το ψυχολογικό κομμάτι του άνθρωπου για να μπορέσει να εκφραστεί δημιουργικά. Μαθαίνουν συστήματα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, θέλουμε να περάσουμε σε ένα πανεπιστήμιο στην Αγγλία, θέλουμε να δώσουμε για το δίπλωμα το IELTS ή θέλουμε να δώσουμε lower proficiency, αναλόγως τι θέλουν να κάνει ένας Έλληνας ασκούμενος. Ναι. Στην Ελλάδα μαθαίνει το σύστημα αυτό καθ' αυτό και δεν μαθαίνει την φυσική επέκταση της γλώσσας και την έκφραση μέσω της γλώσσας. Οπότε εδώ μιλάμε για κάτι διαφορετικό, τελείως διαφορετικό. Δηλαδή το να μάθω ένα σύστημα και να πάω να δώσω εξετάσεις δεν είναι το ίδιο ώστε να μάθω να εκφράζομαι. Και αυτός είναι ένας λόγος στον οποίο βρίσκουν πολλές δυσκολίες άνθρωποι που έχουν πτυχία όπως παραδείγματος χάρη ψηλά, όπως proficiency, όπως άλλα πτυχία, GMAT, ή έχουν ένα IELTS με band score 8-8,5, όταν πάνε στην Αγγλία για να μπορέσουν να επικοινωνήσουν σε ένα εργασιακό τομέα, είναι πολύ δύσκολο, γιατί εκεί εμπλέκονται άλλα στοιχεία μέσα. Όπως είπες, εμπλέκεται η κουλτούρα, που είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Όπως εμπλέκεται και οι ιδιωματισμοί, όλα αυτά που προανέφερες. Πόσο καιρό θα πάρει για κάποιον Έλληνα που ξέρει καλά αγγλικά να μάθει όλους αυτούς τους ιδιωματισμούς στο εργασιακό περιβάλλον? Τώρα, ναι, αυτό μπορεί να είναι κάτι μετρήσιμο, μπορεί να μετρηθεί, αλλά πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε κάποια άλλα στοιχεία, κάποιους άλλους παράγοντες, όπως είναι το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται στη στιγμή που ξεκινάει. Δηλαδή, άλλο χρόνο θα χρειαστεί ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε ένα ήδη πολύ καλό επίπεδο για να μάθει τους ιδιωματισμούς και να τους αφομοιώσει. Ναι. Και είναι τελείως διαφορετικό ένας που βρίσκεται σε πιο χαμηλό επίπεδο. Μετά είναι από τη γενικότερη κατανόηση των λεξιλογικών και γραμματικών στοιχείων της γλώσσας. Πόσο τα κατανοεί όλα αυτά. Δηλαδή αυτά πρέπει να εξεταστούν πριν ξεκινήσει άλλος για να πούμε ότι χρειάζεται ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να μπορέσει να φτάσει σε ένα επίπεδο. Ένα άλλο πολύ σημαντικό το οποίο παραμελούν γενικότερα στην Ελλάδα και παντού στον κόσμο πιστεύω είναι τα learning styles. Δηλαδή, όταν μιλάμε για learning styles, εννοούμε ότι κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, μαθαίνει διαφορετικά. Αυτό δηλαδή φέρνει ένα differentiation στο learning μέσα, δηλαδή μια διαφοροποίηση στο κομμάτι της εκμάθησης. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι οπτικός μαθαίνει τελείως διαφορετικά από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ακουστικός και μαθαίνει μέσα από lectures, μέσα από μουσική, από βίντεο, ενώ ακούει και βλέπει. Ο άλλος μπορεί να μαθαίνει μέσα από flashcards, μέσα από διάφορα graphs. Υπάρχει το physical, ο οποίος άλλος άνθρωπος μαθαίνει με το να αγγίζει, δηλαδή με experiential learning, μέσα από σενάρια. Άλλοι είναι logical, δηλαδή μαθαίνουν μέσα και από και όλο αυτό εσύ πάτησης. Όταν εσύ θα ασχοληθείς με κάποιον από τους μαθητές σου θα καταλάβεις τι είναι αυτό που καταλαβαίνει καλύτερα? Ναι, μπορώ να το καταλάβω αυτό γιατί λόγω των σπουδών μου το μεταπτυχιακό μου είναι στην κοινωνική ψυχολογία και εκπαιδευτική ψυχολογία και στην ανάλυση συμπεριφοράς. Αυτό κάνω στην ουσία, το οποίο ας το λέγαμε είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που την προσέγγιση που διδάσκεται στα φροντιστήρια ή κάπου αλλού στην Ελλάδα. Και μπορώ να καταλάβω δηλαδή τα learning styles του κάθε ανθρώπου και να διαφοροποιήσω, να κάνω tailor δηλαδή στην ύλη, ώστε να είναι πιο, να έχει μεγαλύτερη σημασία για τον εκπαιδευόμενο, να είναι πιο meaningful αυτό που λέμε. Πιστεύεις, Θάνο, ότι είπαμε για τους Έλληνες που πρέπει να μάθουν όλους τους ιδιωματισμούς, έχει αντίκτυπο όλο αυτό στη δουλειά τους? Δηλαδή, άμα μιλάνε σωστά γραμματικά αγγλικά μεν, αλλά όχι τους σωστούς ιδιωματισμούς. Δεν ξέρω πώς να το εκφράσω καλύτερα. Ναι, ναι. Πιστεύω πως έχει, γιατί το έχω βιώσει και το έχω περάσει και εγώ ίδιος. Γιατί, για ποιο λόγο? Γιατί ένα μεγάλο κομμάτι της δουλειάς δεν είναι μόνο η δουλειά αυτή και καθ' αυτή, είναι και η κοινωνικοποίηση, μην το ξεχνάμε αυτό. Και όταν έχουμε να κοινωνικοποιηθούμε με αυτόχθονες Άγγλους, δηλαδή μιλάνε τη γλώσσα, είναι natives δηλαδή, για να μπορέσουμε να μπούμε στον κύκλο τους, να μπορέσουμε να καταλάβουν αυτά που λένε μεταξύ τους, θα πρέπει να γνωρίζουμε κάποια πράγματα. Οπότε αυτό το μεγάλο κομμάτι που λέγεται κοινωνικοποίηση μέσα στον εργασιακό χώρο βασίζεται πάνω σε αυτά. Βασίζεται στα phrasal verbs, στα idioms, στην καλή κατανόηση το subtle clues, δηλαδή ότι ένα πράγμα λέγεται τελείως διαφορετικό σε άλλο context, σε άλλο δηλαδή περιεχόμενο. Είναι πράγματα τα οποία θα ήταν καλό να γνωρίζει ένας εκπαιδευόμενος πριν μπει στη διαδικασία εκμάθησης αγγλικών. Πες μου κάτι, οπότε ωραία όλα αυτά, τα ακούω, αλλά το θέμα είναι
ένας Έλληνας, ας πούμε, τώρα, γιατί να μην πάει σε έναν Άγγλο, ας πούμε, να του εξηγήσει όλα αυτά που λες και να έρθει σε επικοινωνία μαζί σου να το βοηθήσει. Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση, όντως. Για ποιον λόγο? Αυτός ο λόγος είναι ότι πρώτα έχω περάσει κάποια χρόνια, 8 χρόνια δηλαδή, σαν εκπαιδευτικός στην Αγγλία. Έχω διδάξει Άγγλους αγγλικά και μαθηματικά, αλλά και αγγλικά μέσα σε αυτά τα 8 χρόνια. Ξέρω και από τις δύο πλευρές ποια είναι τα barriers, ποια είναι τα εμπόδια που συναντάμε σε μια συζήτηση, σε μια γενικότερη επικοινωνία. Τα ξέρω με πάρα πολύ μεγάλη λεπτομέρεια και από τις δύο πλευρές. Και τα language barriers που έχει ένας Έλληνας, ώστε να εκφράσει αυτά που πρέπει να εκφράσει, αλλά και το πιο σημαντικό, ξέρω και τα barriers του Άγγλου, του ίδιου, για να καταλάβει τι λέει ο Έλληνας. Οπότε είμαι σε θέση να καταλάβω, να κάνω ένα balance, να μπορέσω να φέρω μια ισορροπία μεταξύ των δύο και να μπορέσω να επέμβω σε μια προβληματική, ας το πούμε, μέσα σε εισαγωγικά επικοινωνία, γιατί ξέρω και από τις δύο μεριές πώς κατανοείται λάθος μια μεταφορά μιας πληροφορίας, πώς θα μπορέσει να εκτιμηθεί από τον Άγγλο και πώς θα μπορέσει να εκφραστεί λάθος από τον Έλληνα. Οπότε ξέρω και τις δύο πλευρές. Ένα πράγμα το οποίο ένας Άγγλος, για παράδειγμα, δεν έχει την ενσυναίσθηση για να μπορέσει να καταλάβει, γιατί δεν έχει βρεθεί φυσικά ποτέ στην θέση του Έλληνα. Για να μπορέσει να καταλάβει ποιες είναι οι διαφοροποιήσεις της γλώσσας, της ελληνικής με την αγγλική, μιας αγγλοσαξονικής γλώσσας με μια γλώσσα η οποία είναι ιδιαίτερη. Δεν ξέρει τις διαφοροποιήσεις αυτές, δεν μπορεί να τις καταλάβει και δυστυχώς ό,τι και να κάνει δεν μπορεί να επέμβει σε τέτοιο βαθμό ώστε η διδασκαλία του να είναι αποτελεσματική σε αυτό το επίπεδο. Επίσης, από την άλλη μεριά, δεν μπορεί να εξηγήσει στον Έλληνα πώς μπορεί να αισθάνεται ένας Άγγλος όταν ακούει κάτι με τον τρόπο που το λέει ο Έλληνας. Γιατί δεν μπορεί να το εξηγήσει πώς να το αλλάξει αυτό το πράγμα. Οπότε εκεί έρχομαι και λέω ότι ναι, μπορεί να είμαι πιο κατάλληλος, γιατί γνωρίζω και τις δύο πλευρές και μπορώ να βρω άμεσα λύση σε μια επικοινωνία που μπορεί να θεωρηθεί αργότερα στο εργασιακό κομμάτι προβληματική. Όχι, Θάνο, πιστεύω αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο ότι είναι σημαντικό ότι ξέρεις και από τη μεριά του Άγγλου που είσαι τόσα χρόνια στην Αγγλία, αλλά και από τη μεριά του Έλληνα. Μπορείς να μου δώσεις έτσι μερικά παραδείγματα πώς θα μπορούσες να βοηθήσεις κάποιον Έλληνα να βελτιωθεί στα business αγγλικά του? Κάποια παραδείγματα δηλαδή. Τι έκανε λάθος στο καιρό και πώς εσύ τον βοήθησες, τι άλλαξε και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Ναι, για παράδειγμα, τώρα υπάρχουν κάποια πράγματα μέσα στο business κομμάτι, τόσο γραμματικά όσο και λεξιλογικά, τα οποία είναι πολύ στοχευμένα για να μπορέσουμε να εκφραστούμε σε ένα επαγγελματικό επίπεδο, είτε είναι αυτός είναι γραπτός λόγος είτε είναι προφορικός. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία εκφράζονται και είναι πολύ, πώς να το πω, immediate, δηλαδή είναι άμεσα. Κατευθείαν άμεσα, ακριβώς, ναι. Τώρα, ένα παράδειγμα θα μπορούσα να δώσω είναι μια προσέγγιση, η οποία λέγεται DESK, D-E-S-K, το οποίο το κάθε ένα γράμμα έχει μια ακριβή ορολογία, εκφράζει μια ακριβή ορολογία. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, το D είναι για να μπορέσουμε να κάνουμε describe, να κάνουμε δηλαδή να περιγράψουμε κάτι αντικειμενικά, να είμαστε objective σε αυτό που λέμε. Το E, παραδείγματος χάρη, είναι to express our feelings και όχι our thoughts, our opinions. Γιατί το να εκφράσουμε σε μια δουλειά τις σκέψεις μας και την άποψή μας, η άποψη είναι δικιά μας. Οι σκέψεις μας είναι δικές μας. Οπότε ο Άγγλος θα σου πει, εντάξει, αυτή είναι δικιά σου άποψη, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Για να είμαστε όμως πιο άμεσοι σε αυτό που θέλουμε να πούμε, εκφράζουμε τα συναισθήματά μας. Γιατί τα συναισθήματά μας δεν μπορούν να αμφισβητηθούν, το αισθανόμαστε εμείς. Για να έχουμε καλό psychological well-being, πρέπει να εκφράζουμε σωστά τα συναισθήματά μας. Μετά το S είναι, παραδείγματος χάρη, να μπορέσουμε να κάνουμε statements σωστά, δηλαδή, και να πούμε τι θέλουμε ακριβώς. Και το K, το τελευταίο, είναι να κάνουμε know, δηλαδή να γνωρίζουμε ποιο ακριβώς θα είναι το αποτέλεσμα από αυτά που ζητάμε. Να ξέρουμε, δηλαδή, να εξηγήσουμε ακριβώς το αποτέλεσμα. Οπότε DESK είναι μια πολύ καλή προσέγγιση, ένα καλό παράδειγμα όσο αφορά τις προσεγγίσεις. Μετά από εκεί και πέρα έχουμε γραμματικά φαινόμενα, όπως είναι τα inversions.
Δηλαδή οι Άγγλοι δεν κάνουν inversion μόνο στην ερώτηση. Οι Άγγλοι κάνουν inversion και με άλλα λεξιλογικά φαινόμενα. Παραδείγματος χάρη adverbial expressions όταν μπαίνουν μπροστά, όπως είναι το hardly, όπως είναι το little, όπως είναι άλλα πράγματα. Μπορεί μετά να δούμε inversions, δηλαδή να δούμε το ρήμα το βεθυτικό να γίνεται αναστροφή, ναι. Όπως κάνουμε στην ερώτηση, did you. Εντάξει, τέτοια γραμματικά φαινόμενα ή ένα άλλο γραμματικό φαινόμενο είναι το wish και το if only, που τελείως διαφορετικά εκφράζεται ένα wish plus past simple tense, το οποίο σημαίνει ότι εδώ θέλω να αλλάξω, I wish να άλλαζα, μακάρι να άλλαζα μια κατάσταση που γίνεται τώρα, και αλλιώς είναι το I wish plus past perfect, το οποίο είναι ότι έχω μετανιώσει για κάτι που έκανα στο παρελθόν. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι μια αλλαγή στους χρόνους, οι Άγγλοι εννοούν τελείως διαφορετικό πράγμα που εμείς δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε. Και φαντάσου, Αυγουστίν, αυτό το πράγμα μέσα στο εργασιακό χώρο να γίνεται, να μας λένε κάτι και εμείς να καθόμαστε να τους κοιτάμε έτσι τώρα τι είπε και γιατί το είπε το I wish. Το είπε γιατί θέλει να αλλάξει κάτι τώρα ή έχει μετανιώσει κάτι που έκανα εγώ. Οπότε πρέπει να είμαστε. Και υπάρχουν κι άλλα. Αυτά είναι κάποια πολύ απλά παραδείγματα. Απλά εκεί βοηθάει η εκμάθηση των Αγγλικών. Δηλαδή να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται σε ένα υψηλό επίπεδο επικοινωνίας. Είναι φοβερό γιατί μου λες κάποια πράγματα τα οποία ποτέ μπορεί να μην είχα σκεφτεί τη θεωρία από πίσω, αλλά επειδή είμαι και εγώ κλεισ πάρα πολλά χρόνια στην Αγγλία, πολλά χρόνια σε επιχειρήσεις, ξέρεις, καταλαβαίνω μετά από πάρα πολύ καιρό τι μπορεί να σημαίνει και τι μπορεί να εννοεί ο κάθε Βρετανός, αλλά ερχόμενος στην Αγγλία σίγουρα δεν θα το καταλάβαινα. Σίγουρα, όσο καλά και αγγλικά να ήξερα. Mm-hmm. Έτσι ακριβώς. Και εγώ αυτό πιστεύω. Δηλαδή θέλει πολύ καλή τριβή και γι' αυτό οι Έλληνες στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν τη μοναδική ευκαιρία να μπορέσουν όλα αυτά τα πράγματα να τα αξιοποιήσουν. Δηλαδή να μπορέσουν να πάρουν αυτές τις γνώσεις και να τις αξιοποιήσουν σε καθημερινή βάση. Γιατί δεν είναι μόνο να το μάθεις μια στιγμή, άμα δεν το κάνεις εφαρμογή μέσα στις επόμενες ημέρες, πάει, έχει φύγει, έχει εξαφανιστεί όποια γνώση και αν έχει. Θάνο, πες μου κάτι, τώρα τον τελευταίο 1-1,5 χρόνο ασχολείσαι διαδικτυακά πολύ, δηλαδή βλέπεις κόσμο και διαζώσεις αλλά και διαδικτυακά, σωστά? Ναι, πού μπορεί να σε βρούνε καταρχήν, να μας πεις πώς μπορεί κάποιος να σε βρει, και δεύτερον ποια είναι η εμπειρία σου από όλο αυτό? Μπορεί να με βρει μέσα από τις διάφορες τα διάφορα post που κάνω στο group των Ελλήνων στο Λονδίνο. Μπορεί να με βρουν μέσα από την σελίδα μου στο Facebook, η οποία είναι Precision Teaching, λέγεται η σελίδα, με το κομμάτι της έρευνας με το οποίο ασχολούμαι. Θα μιλήσω λίγο πιο εμπεριστατημένο, λίγο πιο μετά για αυτό το κομμάτι. Precision Teaching, και από κάτω γράφει το όνομά μου Θάνος Μεγκρέλης. Βέβαια ετοιμάζω και μια δικιά μου σελίδα, η οποία θα είναι σε λίγο καιρό έτοιμη, η οποία θα έχει να κάνει με έτοιμα μαθήματα, δηλαδή asynchronous learning όταν λέμε, δηλαδή έτοιμα μαθήματα αγγλικών για IELTS writing, δηλαδή πολύ συγκεκριμένα πράγματα, και για business English, το οποίο θα ο επισκέπτης θα μπορεί να τα αγοράζει και να ακολουθάει με το δικό του ρυθμό την ύλη, που θα είναι φτιαγμένη και από βιβλιογραφία επίσημη φυσικά από πανεπιστήμια, και σε συνδυασμό με βίντεο, με διάφορα quizzes, με διάφορα άλλα essays ή διάφορα άλλα assignments που υπάρχουν μέσα, όλα είναι έτοιμα και θα μπορεί να επισκέφτεται τη σελίδα. Αυτή η σελίδα φυσικά ακόμα δεν είναι έτοιμη, αλλά προς το παρόν θα μπορούν να με βρίσκουν μέσα στο Precision Teaching Θάνος Μεγκρέλης ή στην προσωπική μου σελίδα Θάνος Μεγκρέλης στο Facebook. Βλέπεις κόσμο, Θάνο, να επικοινωνεί μαζί σου τώρα που μπορείς να δίνεις και μαθήματα online πιο πολύ? Ναι, υπάρχει αρκετή κίνηση, γιατί είναι έτσι πως υπήρχε σε αυτή η αλλαγή με την πανδημία. Πιστεύω ότι άλλαξε ο τρόπος σκέψης σε διαφορετικά επίπεδα, και ένα από αυτά ήταν και η εκπαίδευση. Πιστεύω ότι η τεχνολογία έχει βοηθήσει τόσο πολύ στην εξέλιξη της εκπαίδευσης, που πιστεύω το μάθημα έτσι πως γίνεται τόσο διαδραστικά, μέσα δηλαδή των διάφορες πλατφόρμες που χρησιμοποιούμε για να μπορέσουμε να κάνουμε το μάθημα, γίνεται τόσο διαδραστικά που είναι σαν να είμαστε δίπλα ο ένας στον άλλο, σαν να κάνουμε one-to-one, face-to-face, ο ένας δίπλα στον άλλο. Δεν έχει καμία διαφοροποίηση, γιατί εγώ παραδείγματος χάρη αυτή τη στιγμή χρησιμοποιώ έναν υπολογιστή ο οποίος έχει touch screen, ο οποίος μπορώ να γράψω πάνω κανονικά ό,τι θέλω να γράψω με στυλό. Έχω δίπλα μου ένα tablet, ένα paper tablet, το οποίο ακριβώς γράφω όταν θέλω να αναλύσω κάποια στατιστικά δεδομένα ή οτιδήποτε, και πώς κάνω ανάλυση. Το βλέπει
ο μαθητής μπροστά στην οθόνη του live. Όλα είναι τόσο διαδραστικά. Flash cards, διάφορα βίντεο, μπορούμε να κάνουμε share screen. Όλες αυτές τις τεχνολογίες έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Και όχι μόνο έχουν βοηθήσει, αλλά πιστεύω ότι είναι και πιο αποδοτικές σε ένα κομμάτι, γιατί μπορούμε να έχουμε εναλλαγές μέσα στο μάθημα συχνές και συνεχείς, χωρίς το μάθημα να πέφτει ούτε σε ένα σημείο. Γιατί χρησιμοποιούμε τεχνολογία, δεν πέφτει. Δεν είναι σαν άνοιξε λίγο τη σελίδα στο τάδε σημείο. Α, μετά πρέπει να πάμε εκεί. Δηλαδή τώρα εδώ υπάρχει συνεχής ροή στο μάθημα. Αυτό είναι αυτό που έχω παρατηρήσει σαν καθηγητής. Γιατί έχω εμπειρία και από τα δύο, δηλαδή και από το online και από το face-to-face. Άρα, Χάνο, δεν είναι κάτι, ας πούμε, ότι ένα Skype call, εσύ παραδίδεις τα μαθήματα και οι άλλοι ακούνε. Υπάρχουν ειδικές πλατφόρμες που μπορείς να μοιράζεσαι πράγματα, να κάνεις εργασίες και τα λοιπά. Υπάρχουν ειδικά βιβλία, δηλαδή εγώ έχω μια γκάμα με 128 βιβλία αυτή τη στιγμή που πάντα επιλέγω το κατάλληλο βιβλίο για τον κατάλληλο εκπαιδευόμενο, ο οποίος θα ταιριάζει γάντι πάνω του. Δηλαδή δεν έχω ένα βιβλίο, δεν έχω εκπαιδευτεί δηλαδή σε ένα βιβλίο και πάω κατά γράμμα σε αυτό, έχω 20 μαθητές σε αυτό το βιβλίο. Μπορεί να έχω 5 μαθητές με το ένα βιβλίο του Cambridge και να έχω άλλους 5 με ένα βιβλίο του Oxford. Ή μπορεί να έχω στο IELTS διαφορετικά βιβλία, ανάλογα με το μαθησιακό, όπως είπα στην αρχή, μαθησιακό στυλ, το learning style δηλαδή του κάθε μαθητή. Γιατί ο καθένας μας μαθαίνει διαφορετικά και το κάθε βιβλίο μας δίνει διαφορετικά πράγματα. Οπότε ναι, δηλαδή όλα αυτά δηλαδή συμπεριλαμβάνονται μέσα στο μάθημα. Τα βιβλία, ένα άλλο θετικό είναι ότι τα βιβλία δεν τα αγοράζει. Μπορεί να τα αγοράσει αν θέλει φυσικά σε hard copy, αλλά τα έχω όλα έτοιμα, κάνουμε share τα βιβλία και μπορούμε να μάθουμε μέσα από εκεί. Αν κάποιος μαθητής τώρα με όλα αυτά που συζητήσαμε θέλει να κάνει master στην Αγγλία, έχεις κάποια tips να δώσεις, κάποιες συμβουλές για να πιάσουν ένα υψηλό έτσι βαθμό στο IELTS, ας πούμε? Ναι, βέβαια, εντάξει, υπάρχουν αρκετές συμβουλές. Εντάξει, ούτως ή άλλως οι συμβουλές βρίσκονται στο διαδίκτυο εύκολα πλέον. Ο καθένας μπορεί να δώσει συμβουλές. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό που εγώ συμβουλεύω έναν ασκούμενο, έναν μελλοντικό φοιτητή που θα πάει να σπουδάσει στην Αγγλία, είτε σε επίπεδο master, είτε σε επίπεδο bachelor, είτε ακόμα σε επίπεδο διδακτορικού, γιατί έχω κάνει και πάρα πολλούς διδακτορικούς φοιτητές αγγλικά για να μπορέσουν να πετύχουν πολύ ψηλό band. Δηλαδή, έχω κάνει παιδιά που πέτυχαν 8,5 band score, 8,5 στα 9. Εντάξει, για να πάνε να κάνουν το διδακτορικό τους στην Αγγλία. Αλλά αυτό που λέω πάντα, το πρώτο που πρέπει να καταλάβει ένας εκπαιδευόμενος είναι τα assessment criteria, δηλαδή τα κριτήρια, τα εξεταστικά κριτήρια. Αν δεν καταλάβει τα εξεταστικά κριτήρια, τότε υπάρχει πολύ μεγάλη περίπτωση να μην καταλάβει τα βήματα που γίνονται για να μπορέσουμε να επιτευχθεί ο στόχος μας. Δηλαδή, όταν μιλάμε τα 4 κριτήρια του IELTS για να μπορέσουν να τα καταλάβουν και να τα κάνουν δικά τους, θα πρέπει να καταλάβουν ότι είναι το πόσο εντός θέματος είσαι, δηλαδή πόσο αναλύεις κάτι πολύ καλά, είτε είναι στο task 1 είτε στο task 2, το πόσο σύνδεση σωστή έχεις και λογική ανάπτυξη έχει ο λόγος σου. Μετά είναι το γραμματικό εύρος που χρησιμοποιούμε, τι γραμματικό εύρος χρησιμοποιούμε, και το τέταρτο είναι το λεξιλογικό εύρος και πόσο ακριβής είμαστε στο λεξιλόγιο. Όταν κάποιος μπορείς να τα καταλάβει αυτά, αλλά και να μπορέσει να τα χρησιμοποιήσει τόσο για να αξιολογήσει τον εαυτό του, αλλά και να αξιολογήσει και έναν άλλον συμμαθητή του, εντάξει, συνεκπαιδευόμενό του, μιλάμε για self και peer assessment. Εντάξει, peer assessment, self assessment, για μένα είναι τα πιο σημαντικά αυτά πράγματα, για να μπορέσουμε να κάνουμε εφαρμογή των εξεταστικών κριτηρίων στην πράξη, κανονικά. Δηλαδή να γίνει ο ίδιος εξεταζόμενος εξεταστής. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα, το πρώτο βήμα. Και μετά όλα τα υπόλοιπα, όλα τα άλλα skills έρχονται και κάθονται πάνω εδώ. Και εκεί η εκμάθηση στην ουσία αποκτά νόημα και εκεί μπορούμε να φτάσουμε ένα υψηλό σκορ. Γιατί ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε ακριβώς. Υπάρχει δηλαδή μια εξήγηση, μια κριτική σκέψη, μια αναλυτική σκέψη πίσω από αυτό το πράγμα. Τέλεια. Θα είμαι, οπότε νομίζω ότι όποιος θέλει να σπουδάσει στην Αγγλία ή ακόμα και να έχει ήδη σπουδάσει και να θέλει να δουλέψει, νομίζω είσαι ο άνθρωπός του να απευθυνθεί για να τον βοηθήσει να βελτιώσει τα αγγλικά του και να πετύχει έτσι το αποτέλεσμα που θέλει. Ναι, το ελπίζω. Θα σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω είπαμε πάρα πολλά και είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι αυτό, ότι όσο και καλά αγγλικά να ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να εκφραστείς στον τρόπο σκέψης της κάθε χώρας, του Άγγλου, ας πούμε, για παράδειγμα. Ναι, ακριβώς, να εφαρμόσεις την κουλτούρα τους και να εκφραστείς δημιουργικά. Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες σήμερα στα στούντιο του Hellenic TV. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Φίλες και φίλοι, ακόμα ένα Greek Stories έφτασε εδώ στο τέλος του. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, ίδια ώρα, ίδιο κανάλι. Καληνύχτα.